την Ουκρανία και το Κίεβο επισκέφθηκε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γιάνς Στόλτεμπεργκ. Mm-hmm. Είχαμε εκεί δηλώσεις και από την πλευρά τη δική του και του Ζελένσκι, του Ουκρανού Προέδρου, ότι πλέον είναι ζήτημα χρόνου να ενταχθεί η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ, ότι είναι πολύ κοντά στην ένταξη με την Ατλαντική Συμμαχία. Ο Στόλτεμπεργκ μίλησε ότι η Ουκρανία κερδίζει έδαφος στην αντεπίθεση και κάθε κατοστό εδάφους που κερδίζει είναι πολύτιμο, ότι οι Ουκρανοί πολεμούν για τις οικογένειές τους, την ελευθερία τους, το μέλλον τους, ενώ η Μόσχα διεξάγει ένα πόλεμο με υπεριαλιστικές φιλοδοξίες, και είπε ότι θα πιέσει τους συμμάχους στο ΝΑΤΟ για να επισπεύσουν την παράδοση όπλων στην Ουκρανία, κυρίως όπλα αντιεροπορική άμυνας. Ναι, ναι. Και είπε επίσης ότι το ΝΑΤΟ έχει υπογράψει συμφωνίες με εταιρείες ύψους 2,4 εκατομμυρίων ευρώ για άμεσες παραδόσεις 1 εκατομμυρίου ευρώ για πυρομαχικών, με τα οποία θα μπορέσουν να αναπληρωθούν τα αποθέματα των ευρωπαϊκών κρατών που ενισχύουν την Ουκρανία. Υπάρχει μια ανησυχία ότι τα ευρωπαϊκά κράτη ενισχύουν μεν την Ουκρανία με οπλικά συστήματα, αλλά κατά κάποιο τρόπο εισαγωγικά ξεμένουν από οπλικά συστήματα.